Νίκο, συγχαρητήρια για την κατάκτηση του κυπέλου. Άξια ο Ποφίκης, παίρνει το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία του. Το σχόλιο σου για το σημερινό παιχνίδι. Έτσι είναι. Ήταν ένας τελικός για την ομάδα της Φίξης μετά από 31 χρόνια. Δεν είχε κατακτήσει ποτέ το κύπελο της ΕΠΣΤ και το θέλαμε όλοι τόσο πολύ. Πραγματικά ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, με την ομάδα της Φίξης να συμμετέχει τότε στο Κύπελλο Ελλάδος, φτάσαμε στην τρίτη φάση, κάναμε μια εξαιρετική πορεία στη Γάμα Εθνική με ένα πολύ καλό πλασάρισμα και φτάσαμε σήμερα στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς να διεκδικούμε και τελικά να κατακτούμε δίκαια με το 4-1 σκορ, δίκαια το τρόπιο, το πρώτο στην ιστορία της Φίκης. Να ευχαριστήσω τη διοίκηση για αυτή τη χρονιά, ήταν πραγματικά κοντά μας. Αυτό το τρόπιο ανήκει στους παίχτες. Γιατί πραγματικά έδωσαν τα πάντα, έδωσαν την ψυχή τους όλη τη χρονιά με συνεχόμενα παιχνίδια για να φτάσουμε σήμερα στον τελικό, πάμε, όπου κατακτούμε αυτό το τρόπαιο. Πραγματικά τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Έχουν δώσει τα πάντα σε αυτή τη χρονιά και δικαιωνόμαστε με αυτή την κατάκτηση. Αυτό το κύπελο θέλω να το αφιερώσω στον πατέρα μου που τον έχασα πρόσφατα. Είναι δικό του, το ανήκει, και επίσης σε έναν ακόμα άνθρωπο που χάσαμε, στον Αποστόλη τον Καραγκάνη, που ήταν ο δάσκαλός μου. Ήταν ο άνθρωπος που με καθοδηγούσε προπονητικά και θέλω να το αφιερώσω και στη μνήμη του Αποστόλη τον Καραγκάνη. Νίκο, έχουν μπει βάσεις στην επόμενη χρονιά, είναι ακόμη καλύτερη από την φετινή? Μόλις τελείωσε η φετινή χρονιά, η επόμενη είναι πολύ μακριά, δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Καθαρά αγωνιστικό σκέλος, να περάσουμε λίγο. Δεν επιληθήκατε στο παιχνίδι. Εκτός από μια στημένη φάση που δεχτήκατε τον γκολ, είχατε, θα λέγαμε, σε όλη τη διάρκεια του ματς την υπεροχή. Είχαμε την υπεροχή, είχαμε τον έλεγχο. Πραγματικά προηγηθήκαμε από τα πρώτα λεπτά με μια στατική φάση την οποία την είχαμε δουλέψει. Πετύχαμε και ένα δεύτερο τέρμα πολύ όμορφο με τον Νίκο τον Σκόνδρα. Από εκεί και πέρα τόνισα στο ημίχρονο στα παιδιά να μην δώσουμε στατική φάση στην ομάδα του Διγενή, καθώς μόνο έτσι μπορούσε να απειλήσει. Δεν μπήκαμε καλά, δώσαμε μια στατική φάση, έτσι μείωσε ο Διγενής. Έχασε και μια ευκαιρία μετά να φέρει το ματς στα ίσα. Από εκεί και πέρα στα αμέσως επόμενα λεπτά ξανά με ένα εκπληκτικό γκολ του Χάρη του Σαμαντά, που με δικαιώνει για ακόμη μια φορά αυτό το παιδί. Πήραμε ξανά διαφορά 2 τερμάτων και έκλεισε το σκορ με το υπέροχο γκολ του Σκόνδρα, 4-1, δίκαιη νίκη. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Διγενή Νεοχωρίου, να του ευχηθώ τα καλύτερα για τα μπαράζ. Πραγματικά τα παιδιά βγήκαν, αγωνίστηκαν σήμερα εισάξια, από το πάλεψαν, προσπάθησαν να παίξουν ποδόσφαιρο χωρίς σκοπιμότητα ιδιαίτερη. Τους αξίζουν συγχαρητήρια και στο Διγενή και στον προπονητή του, στον Σπύρο τον Ευαγγέλου, και έχουν πραγματικά τα καλύτερα και στα μπαράζ που θα μπει ο ομάδα του Διγενή και να ανέβει στη Γάμα Εθνική. Και το σχόλιο σου για όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος ήρθε εδώ πέρα σήμερα και πανηγυρίζει μαζί σας την κατάκτηση του κυπέλλου. Ευχαριστούμε τον κόσμο, ήταν στο πλευρό μας, μας έδωσε παλμό, μας έδωσε ενέργεια μέχρι το τέλος και πραγματικά τον ευχαριστούμε που ήταν κοντά μας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του ΠΟ Φίκης και φυσικά και σήμερα στο τελικό, στο τελευταίο παιχνίδι, ήταν στο πλευρό μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό και του αφιερώνουμε το κύπελο και στον κόσμο της Φίκης. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του κυπέλλου. Ευχαριστούμε. Καταρχήν, να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα του Διγενή, πρώτα απ' όλα που παίξαν εισάξια στο ματς. Να τους ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στα μπαράζ ανόδου και να ανέβουν στη Γάμα Εθνική. Από εκεί και πέρα, να δώσω συγχαρητήρια στη δική μου ομάδα, στον προπονητή, στα παιδιά. Νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί και δίκαια κερδίσαμε το ματς. Και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια που πήγαμε τον τρόπο για πρώτη φορά στη Φίκη. Αυτό. Τρομερή χρονιά στη Γάμα Εθνική, κατάκτηση κυπέλου. Κύπελλο Ελλάδας φτάσατε μέχρι το ματς με την Νίκη Βόλου. Νομίζω ότι καλύτερα δεν γινόταν για τον Ποφίκης. Ναι, σίγουρα ήταν μια επιτυχημένη χρονιά. Πετύχαμε και τους δύο στόχους που είχαμε θέσει από το καλοκαίρι. Όλη η δουλειά που είχαμε βάλει μαζί και στο γήπεδο. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και αξίζουν πάλι συγχαρητήρια ο προπονητής και οι παίκτες. Και να αφιερώσω κι εγώ από την πλευρά μου στον πατέρα του Μανούρα το τρόπο, γιατί το ήθελε κι αυτός πάρα πολύ. Συγχαρητήρια θα πω στον αντίπαλο. Του εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στα μπαράζ ανόδου. Μακάρι να βγει και αυτή η ομάδα και να έχουμε τρεις ομάδες πλέον στην κατηγορία της Γάμα Εθνικής. Τώρα όσον αφορά το ματς, σταθήκαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε δουλέψει όλη τη βδομάδα συγκεκριμένα για αυτό το σκοπό. Το θέλαμε πάρα πολύ το κύπελο. Όπως είπε και ο Νίκος Μανούρας, αυτό το κύπελο είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Φίκης. Έχει 31 χρόνια από το προηγούμενο τελικό που είχε χάσει, οπότε ήταν και για μας ένα βαντάζ ώστε να το κερδίσουμε και να γράψουμε ιστορία. Γιατί όσον αφορά του Γιαννόπουλου και όλη την υπόλοιπη διοίκηση, αυτό το τρόπο ήθελαν, όχι την παραμονή στην κατηγορία.
που επιτεύχθηκε πολύ νωρίς, έτσι πιστεύω. Ωστόσο, θα ήθελα να αναφερθώ σε όλα αυτά τα παιδιά, στον προπονητή, σε όλη αυτή τη διαδικασία που έγινε όλη τη χρονιά. Ξεκινήσαμε από το καλοκαίρι και είχαμε ένα στόχο. Είχαμε στόχο να παραμείνουμε στην κατηγορία και να πάμε όσο πιο ψηλά στο κύπελλο και να το πάρουμε. Και τα καταφέραμε. Είχαμε παίξει και στο κύπελλο Ελλάδος και εκεί τα καταφέραμε πολύ καλά. Φτάσαμε να παίξουμε την νίκη Βόλου. Έχω να πω ένα συγχαρητήρα σε όλα αυτά τα παιδιά, σε όλη αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι μέσα από καρδιάς να είμαστε πάλι του χρόνου σε αυτή την ομάδα, να τα καταφέρουμε πάλι να μείνουμε σε αυτή την κατηγορία, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε από τώρα αυτή τη στιγμή γιατί... Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.